Στο Tiffany, ξέρω εγώ. Στο Xtad. Λοιπόν, θα τα δούμε σε λίγο. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο βίντεο. Ο Μάκης Πουνέντης απέδειξε ότι και θάρρος έχει και θράσος και δεν φοβάται να πει ότι έκανε κάτι για τον εαυτό του, ήταν ακομπλεξάριστος και δήλωσε μπροστά στην κάμερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής ότι έκανε μεταμόσχευση μαλλιών. Πάμε να δούμε πώς το είπε και με αφορμή αυτή την παραδοχή ποιοι άλλοι Έλληνες άνδρες επώνυμοι το έχουν κάνει και το είπαν φορά παρτίδα. Τους απολαμβάνουμε στη μικρή και μεγάλη οθόνη και διαπιστώνουμε ότι όσο περνούν τα χρόνια γίνονται όλο και καλύτεροι. Κάποιοι από αυτούς εμφανίζονται με πλουσιότερα μαλλιά από αυτά που είχαν κάποια χρόνια πριν. Πολλοί είναι επώνυμοι άνδρες της ελληνικής showbiz που έχουν προβεί σε μεταμόσχευση μαλλιών για να αποκτήσουν ξανά πλούσια ακόμη και να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους ενώ δεν δίστασαν να μιλήσουν δημόσια γι' αυτό. Ο Μάκης Πουνέντης εξομολογήθηκε στην Ελένη Μενεγάκη πως έκανε εμφύτευση μαλλιών. Σωστά. Έχω κάνει μεταμόσχευση μαλλιών. Να προλάβω. Βέβαια. Έχω βάλει για να προλάβω τη χαλάρωση. Την τόση. Όταν είδα ότι πηγαίνει να ρεώσει το μαλλί, λέω δεν πάω να βάλω. Ο Θοδωρής Αθερίδης είναι ένας από τους διάσημους ηθοποιούς που είδε το μαλλί του να ρεώνει και κατέφυγε και αυτό στη λύση της μεταμόσχευσης μαλλιών. Μαλλιά έχω βάλει. Έχεις βάλει μαλλιά. Έχω βάλει μαλλιά. Γιατί δεν τα βάφεις όμως. Δηλαδή έβαλες, γιατί δεν τα βάφεις. Γιατί δεν θέλω να τα βάψω, ρε παιδί μου. Να σου πω κάτι. Το μαλλί βάφεται. Ναι. Το μη μαλλί δεν γίνεται τίποτα. Λίγες ημέρες πριν, ο Γιώργος Καπουτζίδης έδωσε το παρόν σε κοσμικό event και αποκάλυψε στους δημοσιογράφους ότι έβαλε μαλλιά. Μπορεί να έχει πειράξει κάτι πάνω σου. Όχι, μόνο μαλλιά είχα βάλει. Το έχω πει αυτό το πράγμα. Στο χαπί, στο χαπί. Όλα κάποτε τελειώνουν. Όσοι έρωτες πληγώνουν στο χαπί. Συμβαίνει ακόμη και στους πιο γοητευτικούς άνδρες. Ο Στέλιος Ρόκος το έκανε και δεν το έκρυψε ποτέ. Μάλιστα, γνωστός τραγουδιστής μας έδειξε την εμφύτευση μαλλιών on camera. Πέρασα πολλά ψέματα βουνά. Είδα και παθά μέχρι να βγω στη δική σου τη στεριά. Το παράδειγμα του ακολούθησε και ο ηθοποιός Στέλιος Καλαθάς. Η αλήθεια είναι ότι για να πάρεις μια τέτοια απόφαση δεν είναι και εύκολο. Πρέπει να προετοιμαστείς πρώτα καλά μέσα σου, να κάνεις μια πολύ καλή έρευνα. Από την άλλη παράλληλα η τριχόπτωση συνεχίζεται, ο χρόνος τρέχει. Θάλασσα τα έχεις κάνει θάλασσα. Και για σένα τη ζωή μου χάλασα. Ο Λευτέρης Πανταζής, όταν συνειδητοποίησε ότι τα μαλλιά του άρχισαν να ρεώνουν, δεν κατέφυγε στη λύση της περούκας, αλλά έβαλε εμφυτεύματα. Έχω βάλει μαλλιά, πριν 20 χρόνια τα βάλα. Έβαλε το μαλάκι, στο ματάκι περνάμε. Άμα χρειαστεί καμιά φορά, αν χρειαστεί. Σε ζητώ στα σινεμά, στις βιτρίνες που αγαπούσες. Ο τραγουδιστής με την Πάλε Ποτέ μακριά κοτσίδα του αποκάλυψε πως έκανε εμφύτευση μαλλιών αλλά το μετάνιωσε. Ο λόγος φυσικά για τον Βαλάντη, ο οποίος αποφάσισε να ξυρίσει όλα τα μαλλιά του και να κάνει ένα τατουάζ στο κεφάλι του. Μαλλιά δεν αποφάσισες να βάλεις. Έβαλα. Αλλά τελικά το μετάνιωσα. Γιατί μου άφησε απλά ένα σημάδι. Που... Ούντο. Ένα σημαδάκι που έχω. Α. Αυτό το πέρα που βλέπουμε. Πώς θα περάσει αυτή η νύχτα. Κάθε λεπτό της μοιάζει με ώρα. Πώς θα περάσει αυτή η νύχτα. Λείπεις και νιώθω έρημη χώρα. Και βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλοί που φανταζόμαστε ότι το έχουν κάνει, αλλά δεν το έχουν παραδεχθεί ο κάμερα και είναι και δικαίωμά τους να μην το κάνουν. Εννοείται, εντάξει, φανταζόμαστε όμως, δεν φανταζόμαστε ακριβώς, το ξέρουμε. Δηλαδή φαίνεται, είναι πράξη, φαίνεται. Παιδιά, είναι όπως τη γυναίκα. Την μια μέρα είσαι φλά, την άλλη μέρα είσαι μπουστόζα, κάτι έχει γίνει. Δεν είναι ταμπού την ώρα που εσείς κουβαλάτε τις τρέσες μας σε τζάντα, α πούμε, και τις βάζετε στο σανσέρ. Και αυτό το ξόντι του Βαλάντη, ρε παιδιά, τα έβαλα και μετά τα κούρεψα γιατί τα γούσταρα. Μια χαρά πέτυχε. Ήσουν μπροστά, το είδε. Το είδε μπροστά. Αφού δεν είχε μαλλιά. Μετά λέει το μετάνιωσα και τα έκανε όλα. Πάντως όπως και να έχει παιδιά στον άντρα, επειδή έχω φίλους άντρες και το ξέρω, είναι μεγάλη απώλεια στην αυτοπεποίθησή τους και πολύ καλά κάνει όποιος θέλει. Και θέλει να απολαύσει. Εντάξει, δεν ταιριάζει σε όλους η καράφλα τύπου Jason Statham. Και δεν είναι όλοι Jason Statham. Πρέπει να μπορεί να την υποστηρίξει την καράφλα στα ματίνα μου. Θα συμφωνήσω. Και ξέρει τι μου άρεσε αυτό που μου αφαιρείδει. Το μη μαλλί δεν μπορεί.
μπορείς να, δεν μπορείς να κάνεις κάτι όταν δεν έχεις μαλλιά, αλλά μπορείς όταν έχεις και είναι άσπρο να το βάφεις. Μια χαρά. Στηρίζουμε τους τώρα άντρες. Να κάνουμε και ένα βίντεο, μόλις φοράνε extension και τρέσεις. Όλες. Νομίζω θα πρέπει να κρατήσεις τρεις μέρες αυτό το βίντεο. Λοιπόν, να κάνουμε και ένα, και ένα γραφικό πώς θα ήταν χωρίς τα extension. Δηλαδή, εγώ καραφλές. Ναι, ζηλεύετε, αλλά τι να κάνουμε. Εμείς το έχουμε πιο εύκολο. Πάμε στα θεματάκια σου πριν δούμε τον Πέτρο Κουσουλό. Βέβαια. Να ξεκινήσουμε με τους διαχειριστές.